Μπροστά ένα περιπολικό, πίσω άλλο περιπολικό. Τρία λεωφορεία και ανεβαίναμε. Εμείς ήμασταν μπροστά. Ανεβαίνοντας, μιλούσα εγώ με την αστυνομική διεύθυνση και τους εξηγώ ότι θα περάσουμε μπροστά από το σύνδεσμο του Παναθηναϊκού και είναι μαζεμένοι εκεί πέρα. Μου λέει είναι λίγοι, υπάρχει λέει δημιουργία εκεί πέρα. Υποτίθεται θα μας προστατεύανε. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Μας επιτεθήκανε οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού, σπάσανε το λεωφορείο και συνεχίζοντας με τα εκνευρισμένοι οι φιλάθλοι μέσα, είδαμε σταματημένους αστυνομικούς με μηχανές και τους κάνανε διάφορες χειρονομίες και οι αστυνομικοί μας πήρανε στο κυνήγι και εδώ πέρα στο τούνελ πριν από το ΆΚΑ, εδώ πέρα από κάτω που έχει ένα τούνελ, είχαμε σταματήσει γιατί επιτέλους εδέησαν να έρθει αστυνομική δύναμη, δύο μηχανές για να μας συνοδέψουν. Είχα σταματήσει για να μας πούν από πού θα πάμε αστυνομικοί και επιτεθήκανε στο λεωφορείο με γκλόπς γιατί τους κάνανε λέει χειρονομίες όταν ήταν σταματημένοι. Δηλαδή οι ζημιές που βλέπουμε εδώ στο λεωφορείο είναι από γκλόπς αστυνομικών. Οι περισσότερες ναι. Και οι υπόλοιπες από την επίθεση των οπαδών. Το τζάμι αυτό εδώ πέρα του οδηγού είναι σπασμένο από αστυνομικές δυνάμεις. Με τα γκλόπ οι οποίοι χτυπούσαν εμένα. Με χτυπήσαν, δεν είναι τίποτα αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά από τις γκλοπιές που έφαγα εδώ πέρα εγώ. Τραυματίες οπαδών που μεταφέρατε. Γιατί ήμουν εγώ αυτός που τους έκανε τις χειρονομίες. Τραυματίες οπαδών. Μέσα δεν τραυματίστηκε κανένας ευτυχώς. Τούβλο υπάρχει μέσα, άμα θέλετε να σου το δείξω το τούβλο. Τι άλλο να σας πω. Δηλαδή οι περισσότερες ζημιές γίνανε από την αστυνομία. Μας επιτέθηκαν οι αστυνομικοί.